καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα παιχνίδι μπασκετάκι Σαλόνικα Summer Development League με δύο γνώριμες μας ομάδες σε άλλη σούπερ ψώνια εναντίον All Stars. Σε λίγο θα έχουμε την εκκίνηση αυτού εδώ του πολύ σημαντικού αγώνα. Θα έχουμε όμως ένα μικρό θυματάκι με τις στολές των All Stars, διότι δεν έχουν όλες στολές, έτσι θα μας συγχωρέσετε για τα οποιαδήποτε λάθη θα μπορέσουμε να κάνουμε. Η Seattle Supersonics είναι έτοιμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και περιμένουμε τους Salonica All-Star να καταλήξουν στην αρχική τους πεντάδα. Νάτι μπαίνει να κεφτεί στον αγωνιστικό χώρο και είμαστε έτοιμοι για τον τζάμπολ του σημερινού αγώνα. Αναλαμβάνω, είμαστε από το κλειστό γυμναστήριο της 10, Seattle Supersonics εναντίον Salonica All-Stars. Πηδάει ο Χρυσόστομος με το βραδύ. Το τζάμπολ θα είναι κερδισμένο για τους Seattle Supersonics. Και τώρα έχουμε την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού με τον Παπαδημητρίου να κατεβάζει την μπάλα. Παπαδημητρίου, γύρω στον Ακριτόπουλο. Ακριτόπουλος θα πάει το screen, θα περάσει πολύ όμορφο μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. Άστοχο όμως, rebound για τους All Stars. Τραμβής δίνει την μπάλα στον Βλάχο. Ο Βλάχος διαλύει, θα τη χάσει, την επανακτήσει. Χαμένο το καλάθι και τώρα οι Seattle Supersonics θα φύγουν στον εφηδιασμό με τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου θα πάρει το screen, θα περάσει πολύ όμορφα, θα δώσει μία πάσα στον Καρανικόλα. Ο Καρανικόλας θα φύγει μέσα, όμορφη πάσα στον Μούστο. Θα φύγει να βρει ακόμη μια φορά τον Παπαδημητρίου που θα χάσει το καλάθι. Ένα παιχνίδι πολύ δυνατό από την αρχή και για τις δύο ομάδες. Βραντί στο τρίποντο, άστοχο, rebound του Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου τώρα κατεβάζει την μπάλα. Παπαδημητρίου δίνει στο Μούστο, Μούστος στον Καρανικόλα. Καρανικόλα, ζητήνει την πάσα στο Παπαδημητρίου, Παπαδημητρίου. Έχει λίγο με την μπάλα, φαστάρει. Το καλά είναι άστοχο, όμως δεν θα μετρήσει καθώς τελείωσε η επίθεση για τους Seattle Supersonics. Το σκορ παραμένει 0-0. Ο Βλάχος τώρα με την μπάλα κατεβάζει, δίνει στον Βραντί. Ο Βραντί θα περάσει πάρα πολύ όμορφα και θα βάλει το καλά, θα κάνει. Θα ανοίξει το σκορ για τους Salonica All-Star και θα κάνει το 2-0. Μούστος με την μπάλα. Μούστος περνάει πολύ όμορφο, φουστάρει άστοχος. Rebound για τον Αλεξιάδη. Θα περάσει τώρα στον εφηδιασμό. Πολύ όμορφο πάση στο Βραντί, ο οποίος θα κάτσει κάτω από το καλάθι. Θα βγει μπάλα στον Χριστοδούλου. Θα κάνει μια ωραία προσποίηση, θα φουστάρει άστοχος, rebound ένα ακόμα του Φρανδί. Θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους All-Star. Λαφουράκης για τους τρεις άστοχος, rebound από τον Βλάχο. Βλάχος δίνει στον Αλεξιάδη, Αλεξιάδης φουστάρει άστοχος. Και η μπάλα είναι για τους All-Star. Ζήνει στο Λαφουράκι, Λαφουράκι θα μπει μέχρι μέσα, θα κάνει airball και η μπάλα είναι για τους Seattle Supersonics. Παπαδημητρίου κατεβάζει την μπάλα. Μούστος, Μούστος θα δοκιμάσει σου τριών πόντων. Άστοχο, rebound από τον Αλεξιάδη. Ο οποίος είναι πιο τρέχει στον εμφυλασμό. Θα χάσει για λίγο την μπάλα, θα την χάσει όλο κρυφτά. Θα πει στον
ενθουσιασμό ο Ακριτόπουλος, ο οποίος όμως θα δεχθεί το φάουλ για να σταματήσει αυτή την επίθεση των Σιάτλ. Μούστος. Μούστος ζει στον Καρανικό. Ο Καρανικός θα περάσει μέχρι μέσα. Άστοχος. Rebound του Αλεξιάδη. Αλεξιάδης τώρα με την μπάλα. Αφήνει στον Βλάχο. Βλάχος στον Λαφουράκη. Λαφουράκης πάλι στον Αλεξιάδη. Λαφουράκης. Πολύ ωραία. Θα καταλήξει μπάλα στο Φραντί. Θα στάρει και θα είναι εύστοχος. Θα βάλει το δεύτερο καλάθι για σήμερα. Θα κάνει το 4-0 υπέρ των Goldstar. Μιχαηλίδη ζει πολύ όμορφο, πάει στον Μουστό, θα χάσει για λίγο, θα επανακτήσει όμως σε μια πολύ όμορφη κίνηση, θα βάλει το καλάθι και θα βάλει το πρώτο καλάθι για τους Σιάτλ Σούπερκιτζόνια, θα κάνει το 4-2. Φραντής ζει στο Λαφουράκι, Λαφουράκι στον Αλεξιάδη, πολύ όμορφο, πάει στον Σαββίο, πίσω Τσοπός, προσπάθησε να βρει τον Χρυσοδούλου, όμως δεν θα μπορέσει τόσο ενθουσιασμό. Θα βγει ο Καρανικόλας, θα πέρα μέχρι μέσα, αλλά θα κερδίσει το φαουλ από το Λαφουράκι. Και θα σουτάρει δύο ελεύθερες βολές. Καρανικόλας ευστοχή στην πρώτη βολή, κάνει το 4-3. Καρανικόλας ευστοχή και στην δεύτερη βολή, κάνει το 4 όλα. Ισοχαρίζει για τους Σιάτλ Σούπερκιτζόνια. Λάθος τώρα με την μπάλα. Λάθος δίνει στον Αλεξιάδη. Λαφουράκης πάρει στο Βλάχο, Λαφουράκης, Λαφουράκης πάρει το screen. Θα πάει να δώσει την μπάλα στον Βλάχο, δεν θα μπορέσει όμως, Λαφουράκης τώρα. Δείξει στο Φρανδίο, πίσω δοκιμάτιση των πόντων και είναι άστοχο, rebound. Rebound από ποιον. Μπάλα θα χτυπήσει τα πόδια του Καρανικόλα και θα βγει έξω, οπότε επαναφορά έχουν οι Σαλόνικα All-Stars. Φραντής. Με την μπάλα δίνει στον Αλεξιάδη. Αλεξιάδης. Φραντής στον Βλάχο, που θα δοκιμάσει του τριών πόντων στη λήξη της επίθεσης, το οποίο θα είναι άστοχη. Και τώρα έχουμε Σιάτλ Σούπερκιτζόνια σε διασμό με τον Μούστο. Θα πάρει τα βήματα, θα κάνει το lay-up και θα ευστοχίσει σε ένα πολύ όμορφο καλάθι. Θα περάσει για πρώτη φορά στο σκορ η Σιάτλ Σούπερκιτζόνια, κάνει το 4-6. Λάθος τώρα με την μπάλα. Λάθος δίνει στο Φραντή. Φραντή θα βρει στο πόστο τον Αλεξιάδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Αλλά θα έχουμε πόδι από τον Παπαδημητρίου και έχουμε αλλαγές για τους Σαλόνικα All-Stars. Θα μπει μέσα ο Μιχαηλίδης και ο Γιαννούλης για τους All-Stars και για τους Σιάτλ Σούπερκιτζόνια. Θα μπει μέσα ο Φανούλας. Επαναφάω τώρα για τους All-Stars απ' έξω με τον Φανδί. Θα δώσω Γιαννούλη. Έχουμε εδώ κάποια μικρά προβλήματα με τους παίκτες του Σιάτλ, όμως τίποτα το ιδιαίτερο. Και ακόμη μια φορά Φανδής απ' έξω, δίνει στο Γιαννούλη. Λάχος τώρα με την μπάλα, θα δώσω στο Γιαννούλη. Γιαννούλη και πάλι στο πλάχο. Γιαννούλη θα δοκιμάσει του τριών πόντων, είναι άστοχο. Rebound ο Καρανικόλας, ο οποίος θα δώσει στο Παπαδημητρίου. Θα οργανώσει την επίθεση του Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου θα δώσει τον Ακριτόπουλο. Ακριτόπουλος θα δοκιμάσει σούτ των πόντων. Είναι άστοχο. Και κατοχή για τους Σαλόνικα All-Stars. Λάθος με την μπάλα. Λάθος.
δίνει την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλη βλέπει στον post, στο post τον Χρυσοδούλου. Χρυσοδούλου δίνει στο Φραμπή. Γιαννούλης, αδοκιμάζει να πίνει μέχρι μέσα, δώσει την μπάλα στον Βλάχο. Διστάζει για τρεις, Γιαννούλης όμως θα εκτελέσει στη λήξη του και στο Σάρι. Και θα είναι άστοχο. Το 4-6 παραμένει, ένα αρκετά χαμηλό σκορ. Παπαδημητρίου τώρα με την μπάλα. Αχριτόπουλος προσπαθεί να παίξει το post, πάει να κάνει μια ωραία κίνηση. Θα κλέψει πάλι ο Γιαννούλης, θα βγει στον εμβιασμό τώρα ο Γιαννούλης. Για να δούμε. Γιαννούλης θα κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση και θα ευστοχίσει το πρώτο του καλάθι για σήμερα. Κάνει το 6-6. Παπαδημητρίου θα πάρει πολύ όμορφα τα βήματα, θα δώσει μια πάσα στον Μούστο, ο οποίος θα βγει μόνος του, θα σκουτάρει άστοχο rebound του Γιαννούλη, ο οποίος θέλει να τρέξει και πάλι στον εμφυδιασμό. Έχουν επιστρέψει όμως οι Σιάτλ και έτσι οι όλοι θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Και έχουμε ένα τρίποντο του Φραγνού, ο οποίος... θα κάνει το 9-6 για τους All-Star. Έχουμε τώρα φάουλ του Χριστοδούλου πάνω στον Μούστο. Ο Παδημητρίου με συγχωρείτε, Ακριτόπουλος. Ακριτόπουλος θα δώσει πάνω στον Παδημητρίου. Θα κλέψει την μπάλα ο Βλάχος και ο κανονικός που κάνει ένα φάουλ για να κόψει τον εφηδιασμό. Είναι All Stars και έχουμε παραφορά τώρα η Θεσσαλονίκη All Stars απ' έξω. Χρυσοδούλου, Χρυσοδούλου με την μπάλα. Χρυσοδούλου θα κάνει μια πολύ ωραία κίνηση, θα περάσει άστοχο rebound από τον Φανούλα, ο οποίος θα πω στον Καρανικόλα. Καρανικόλας το προσπαθεί να χτυπήσει γρήγορα, θα πάρει μου το φάουλ από το Βλάχο. Ακριτόπουλος τώρα στην επαναφορά. Δίνει στο Φανούλα, Ακριτόπουλος πάλι. Ακριτόπουλος με την μπάλα. Θα πάρει το screen, θα ψάξει μέσα για πάσα, θα μπορέσει. Παπαδημητρίου εδώ στον Καρανικόλα, ο οποίος θα κάνει μια εξαιρετική κίνηση και θα δεχτεί το φάουλ από τον Βραχνό. Το οποίο θα του δώσει και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι εύστοχη για τον Καρανικόλα. Μειώνει στον ένα πόντο. Καρανικόλας εύστοχη και στην δεύτερη. Και έχουμε αλλαγή για τους All-Star. Θα βγει έξω ο Χριστοδούλου και θα μπει θα μπει μέσα ο Βλάχος. Γιαννούλης τώρα με την μπάλα. Θα δώσει το Φρανδί, ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ και έτσι έχουμε επαναφορά για τους Σαλόνικα All-Star. Θα παίξουμε το Γιαννούλη. Γιαννούλης στη γωνία για τρεις, άστοχο. Rebound. Rebound κανείς και έτσι η μπάλα είναι για τους Σιάτλους, σούπα της ομιά, το σκορ είναι 9-8. 1 και 10 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Παπαδημητρίου. Κάνει λάθος. Ακόμα μια φορά στο σημερινό παιχνίδι και έχουμε αλλαγές για τους Σαλόνικα All Stars. Θα διέξω ο Μωυσάκος και ο Φρανδής. Θα πει μέσα ο Καλίνης. Ο Καλίνης και ο Βραχνός. Ωραία πάση στον Βλάχο, ο οποίος θα χάσει το σούτ όμως με μια ατυχία εκεί πέρα για τους Σιάτλ Σούπερς. Η μπάλα θα καταλήξει ξανά στους Σαλόνικα All Stars.
Λάθος. 8, 7, 6. Λάθος, το σούτ, άστοχο, rebound του Μούστο, ο οποίος θέλει να βγει στον εμφυλιασμό, δίνει την μπάλα στον Καρανικόλα. Καρανικόλας τώρα. Προσπαθεί να βγει στον εμφυλιασμό, δίνει την μπάλα στον Φανούλα. Φανούλα θα χάσει την μπάλα Γιαννούλης τώρα. Θα τρέξει στον εμφυλιασμό πάρα πολύ όμορφα, θα δώσει την πάσα. Στοχίσει, Καρανικόλος όμως θα βγει σε εσβιασμό που θα βάλει αυτός ένα ακόμα καλά, το σκόρ είναι 12-10, 10 δευτερόλεπτα να απομένουν. Το παιδί είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα, πηγαίνει συνεχώς πάνω κάτω, μια πάση του Γιαννούλη, η οποία θα είναι... η οποία θα κλαπεί. Και έτσι μπάλα έχουν οι Σαλόνικα All Stars με το Γιαννούλη επαναφορά από τη γωνία. Γιαννούλης. Γιαννούλης, ο στάρ για 3, άστοχος, rebound του Μούστου. Και έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σαλόνικα All Stars με Seattle Supersonics 12-10. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Σαλόνικα All Stars με Seattle Supersonics. Το σκορ είναι 12-10. Και έχουμε επαναφορά για τους All Stars με τον Γκαλίνη. Και έχουμε την πρώτη πίεση για το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Βραχνό. Βραχνός. Δίνει την μπάλα στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα δώσει την μπάλα στον Καλίνη, ο οποίος όμως θα υποπέσει σε λάθος και συγκεκριμένα σε βήματα. Τώρα έχουμε πίεση για τους Σιάτρους και τον Ψώνια. Με τον Νταμπούδη, θα δώσει την πάσα στον Ακριτόπουλο. Ακριτόπουλο προσπαθεί να βρει την πάσα στο πόστο, δεν θα μπορέσει. Θα δώσει την πάσα στο Φανούλα. Φανούλα πάλι. Στον Νταμπούδα, θα δώσει την πάσα στον Ακριτόπουλο που θα κάνει ένα σουτ άστοχο. Rebound του Μιχαηλίδη, ο οποίο θέλει να βγει σε ενδιασμό. Ακριτόπουλο όμω δεν θα τον αφήσει. Γιαννούλη. Γιαννούλης δίνει την πάσα στο Βλάχο, κάνει το 1-2 πολύ όμορφο με τον Γιαννούλη. Μιχαηλίδης θα δίνει την πάσα στο Βλάχο, δεν θα μπορέσει όμως, ο Ακριτόπουλος θα κλέψει την μπάλα. Μια λάθος, ακόμη μια λάθος πάσα για τους άλλους Σκοτσόνια. Μιχαηλίδης θα κλέψει την μπάλα. Θα κλέψει πολύ ωραία όμως εκεί το 1-2 η All-Star και ο Γιαννούλης θα πετύχει ένα πολύ σημαντικό δίποντο, το οποίο θα πάει και διαφορά στους 4. Εδώ όμως για τους Σιάτλ Σούπερσόνικς έχουμε ένα μικρό τραυματισμό του Ακριτόπουλου, ο οποίος θα ζητήσει αμέσως αλλαγή για να μπει στη θέση του Όπαφα Δημητρίου. Και ο Δημητρίου τώρα με την μπάλα. Ο Δημητρίου θα δώσει τον Μούστο, ο Μούστος θα πάρει το rebound από τον Γιάννη. Καβούδη θα περάσει πάρα πολύ όμορφα και θα κάνει ένα εκπληκτικό lay-up, το οποίο θα μειώσει ακόμα μια φορά τη διαφορά στους δύο πόντους. Λέμε το σκορ δεν είναι αρκετά υψηλό και οι δύο ομάδες έχουν χάσει αρκετά καλάθια. Γιαννούλης τώρα με την μπάλα. Γιαννούλης προς τον Μιχαηλίδη, θα περάσει πολύ όμορφα μέχρι μέσα. Η μπάλα στον Βραχνό που σουτάρει, άστοχος rebound του Μιχαηλίδη, πάρα πολύ όμορφα. Θα νικήσει τον προσωπικό αντίπαλο. Γιαννούλης θα σουτάρει για 3, άστοχος rebound. Μπούδης, θα δώσει μπάλα στο Όπα Δημητρίου, ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορα την μπάλα μπροστά, η οποία όμως θα κλαπεί από τον Καλίνη. Γιαννούλης, για ακόμα μια φορά με την μπάλα. Γιαννούλης, δίνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Γιαννούλης, στο Βραχνό. Βραχνός δίνει στο Βλάχο. Βλάχος θα κλειστεί από δύο άτομα. Θα δώσει την μπάλα στον Καλίνη, ο οποίος σουτάρει για 3 και είναι άστοχο. Έχουμε αλλαγές για ακόμη μια φορά για το Σαλόνικα All Star. Θα μπει μέσα ο Αλεξιάδης και ο Λαθουράκης. Και έχουμε επαναφορά τώρα να παίξουν για τους Άλτιν Σουπερσόνια με τον Παπαδημητρίου να κατεβάσει την μπάλα.
στο screen, θα δώσουμε πολύ όμορφο πάσα στον Μουστό, ο οποίος θα πάρει τα βήματα, φτάρει άστοχο. Πολύ όμορφο rebound του Παπαδημητρίου πάνω από το λαφουράκι. Παπαδημητρίου μάχεται ακόμη μια φορά για το rebound. Έχει πέσει κάτω, δίνει την μπάλα πλέον στον Νταμπούδη, ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για τους άντλους με ψώνια, έξω ο Νταμπούδης και μέσα ο Ακριτόπουλος, ο οποίος φαίνεται να είναι καλύτερα από τον προηγούμενο τραυματισμό του. Ακριτόπουλος τώρα με την μπάλα. Θα στάρει για τρεις. Είναι άστοχο rebound του Αλεξιάδη, ο οποίος πήδηξε ψηλότερα από όλους. Πραγνός τώρα με την μπάλα. Πραγνός, θα δει πάρα πολύ όμορφο το λαθαράκι, ο οποίος θα είναι ξεμαρκάρης, θα κάνει το 16-12. Ένα καλάθι μετά από πάρα πολύ ωραστό παιχνίδι. Φανούλας τώρα με την μπάλα. Φανούλας δίνει στον Ακριτόπουλο. Ακριτόπουλος θα δεχτεί το screen. Θα πάρει τα βήματα, θα σουτάρει άστοχο. Rebound του Βλάχου με τη βοήθεια του Βραχνού. Θα δώσει μια πολύ όμορφη πάσα μπροστά για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος σουτάρει για 3. Είναι άστοχο. Θα πάρει όμως το rebound ο Λαφουράκης, ο οποίος θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο Σαλόνικα All-Star. Θα κάνει ένα λάθος ο Βραχνός τώρα με τον Ακριτόπουλο να κλέβει την μπάλα. Θέλει να τρέξει στο γήπεδο, θα περάσει έναν, δύο. Θα δώσει την μπάλα όμως στον Νταμπούδη, ο οποίος είναι μόνος του. Δίνει πάλι στο Μούστο. Μούστος θα παίξει στο post, κάνει το shoot άστοχο. Πολύ ωραία και καθαρή άμυνα του Αλεξιάδη. Βραχνός τώρα όμως θα ψάξει να βγει στον ενδιασμό. Όμως έχουν γυρίσει οι Σιάτλοι και δεν θα μπορέσει. Βλάχος τώρα με την μπάλα, Βλάχος. Δίνει στον Αλεξιάδη, θα κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση και θα ευστοχήσει. Σε αυτό το εύκολο καλά θα κάνει το 18-12. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 6. Φανούλας. Φανούλας είναι πολύ όμορφα στο κόψιμο του Μούστου, ο οποίος θα στάρει άστοχο. Rebound του Μιχαηλίδη, ο οποίος θα φύγει στον εμβδιασμό. Μιχαηλίδης έχει σίγμα το λαθουράκι, εκεί θα πάει μπάλα. Λάχος δίνει στο Λαθουράκη. Λαθουράκης πάει να δώσει μια πάση στον Αλεξιάδη, όμως ο Φανούλας θα κόψει με το πόδι. Έχουμε αλλαγή του Σιάδης με ψώνια, έξω ο Μούστος και μέσα ο Καρανικόλας. Και έχουμε αλλαγή και για τους Σαλόνικα All-Star, θα βγει έξω ο Βλάχος, θα βγει μέσα ο Χρυστοδούλου. Βραχνός τώρα με την μπάλα. Δίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης όμως πάει στο Λαθουράκη. Βραχνός διστάζει για να κάνει το shoot. Και ο Παπαδημητρίου θα στείλει την μπάλα εκτός. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση των All-Stars. Βραχνός στην επαναφορά. Θα δώσει την μπάλα στον Χρυστοδούλο, ο οποίος σουτάρει για 3. Άστοχο, rebound του Καρανικόλα. Ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Παπαδημητρίου. Δημητρίου θα δοκιμάσει να δώσει την μπάλα στον Νταμπούδη, η οποία όμως ακοπεί από το πρώτο του Χρυστοδούλου. Και έτσι έχουμε επαναφορά για τους Σιάτλους Πεψόνια με τον Φανούλα. Φανούλα, θα δώσει τον Καρανικόλα. Καρανικόλα, θα πάρει το screen. Θα δώσει τον Νταμπούδη. Νταμπούδη στον Φανούλα. Φανούλα θα περάσει όμορφα μέχρι μέσα. Θα σουτάρει άστοχο rebound του Αλεξιάδη. Αλεξιάδη σε ήδη έχει κάνει φανταστική δουλειά στη ρακέτα. Τους έχει πάρει πάρα πολλά rebound. Τραχνός. Θα μπει μέχρι μέσα, θα κοπεί, θα πάρει όμως την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Θα σπάσει τον Αλεξιάδη, Αλεξιάδη για 3, άστοχο, rebound του Φανούλα. Θα δώσει τον Παπαδημητρίου. Ο Παπαδημητρίου είναι μόνος του βέβαια, δεν έχουν γυρίσει όλοι οι συμπαίχτες του. Παπαδημητρίου, θα δώσει μια πανέμορφη πάσα στο Φανούλα, πώς όμως θα χάσει το καλάθι. Και έτσι ο Λαθουράκης θα προσπαθεί να βγει στο ενδιασμό, Μιχαηλίδης. Θα δώσει και πάλι στο Λαθουράκη, Λαθουράκη θα σουτάρει για 3. Άστοχος, rebound του Νταμπούδη. Θα δώσει τον Ακριτόπουλο, Ακριτόπουλο προσπαθεί να βγει τον Καρανικόλα, όμως θα κλέψει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Και έχουμε κατοχή και πάλι για τους Σιάδελους του Λεψόνια. Νταμπούδης τώρα με την μπάλα. Νταμπούδης παίρνει το σκρίνο του Καρανικόλα, θα σουτάρει ανενόχλητος, άστοχος, rebound του Καρανικόλα, ο οποίος θα πάρει τα βήματα μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Θα κάνει το 18-14 και ο Καρανικόλας έχει
το δικαίωμα για μία ακόμα συμπληρωματική βολή. Κανονικός ευστοχήσει και σε αυτή τη βολή. Έχει 5 στις 5 μέχρι στιγμής, πραγματικά φοβερό ποσοστό. Βραχνός τώρα με την μπάλα. Θα δώσει το Λασουράκι. Λασουράκι στον Αλεξιάδη, ο οποίος θα δώσει στο Βραχνό. Βραχνός θα δει πολύ όμορφα μέσα από την μπάλα στο Χρυστοδούλο, ο οποίος μια πολύ όμορφη κίνηση θα κάνει το 20-15. Θα πάει πάλι τη διαφορά στους 5 πόντους. Νταμπούτης με την μπάλα. Έτσι πήγαινε τον Καρανικόλα. Νταμπούτης προσπαθεί να δει τον Ακριτόπουλο. Ο Αλεξιάδης όμως θα κόψει αυτή την πάσα. Και έχουμε τώρα τον Βραχνό. Βραχνός δείχνει στον Μιχαηλίδη. Βραχνός δείχνει στην πάσα και πάλι στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα ζητάσει για τρεις. Θα δώσει τον Αλεξιάδη. Θα κάνει το shoot άσχο. Rebound του Λαθουράκη. Ο οποίος θα κάνει όμως λάθος πάσα και θα κλέψει ο Παπαδημητρίου. Ο Δημήτρης θα δίνει μια όμορφη πάσα στον Ακριτόπουλο. Θα σουτάρει και έχουμε το καλάθι για τους Ιάδες Λοκτώνια, οι οποίοι θα κάνουν το 20-17, θα μειώσουν τη διαφορά στους 3 πόντους. 2 λεπτά πριν από το τέλος, Μιχαλίδης τώρα με την μπάλα. Λασουράκης, ξαναδώσει τον Μιχαλίδη, ο οποίος κάνει μια όμορφη προσποίηση, θα μπει μέχρι μέσα, θα δώσει το Βραχνό, χάσει την μπάλα και από τα χέρια του Ακριτόπουλου θα βγει η μπάλα έξω, οπότε έχουμε κατοχή για τους Σαλόνικα All Stars. Όμως οι άτομοι και ψώνια θα πάρουν ένα time out, επανερχόμαστε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά το time out των άτομοι Super ψώνια. Με τους All Stars να έχουν επαναφορά. Κάτω από το καλάθι, Γιαννούλης με το πάρει την μπάλα fast start για τρεις και θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 23-17. Θα αυξήσει και πάλι διαφορά στους 6 πόντους. Μούστος τώρα, δίνει την μπάλα στον Γιάννη, στον Ακριτόπουλο. Ακριτόπουλο και πάλι στον Μούστο, θα δούνε μέσα τον Φανούλα, ο οποίος είναι μόνος του και μια όμορφη κίνηση θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 23-19, 1 και 10 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Τρανζίστρα με την μπάλα. Τρανζίστρα, θα δώσει το Γιάννη. Ακόμα μια φορά θα είναι μόνος του στο τρίποδο. Τρανζίστρα. Μια φορά στο Γιάννη. Γιάννη θα δει μέσα στο πολύ όμορφο Αλεξιάδη. Τρανζίστρα. Θα δει ακόμα μια φορά τον Αλεξιάδη, ο οποίος θα σηκωθεί να τελειώσει τη φάση, όμως δεν θα μπορέσει και θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο θα το στείλει και στη γραμμή των ελευθεροβολών. Πρώτη βολή είναι άστοχη για τον Αλεξιάδη. Δεύτερη βολή, εύστοχη. 24-19. Και ο Ακριτόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Seattle Supersonia. Ακριτόπουλος δώσει την μπάλα στο Φανούλα, ο οποίος θα προσπαθήσει να παίξει στο πόστο. Ο Γιαννούλης όμως θα το σταματήσει αντικανονικά. Και έχουμε επαναφορά με το Φανούλα. Θα δώσει την πάσα Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου θα ψάξει μία πάσα για τον Γιαννίου, η οποία όμως θα είναι κακή. Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν οι All Stars στην επίθεση με τον Γιαννούλη. Γιαννούλης, Αλεξιάδης, σουτάρει από τη γωνία για 3, άστοχος, rebound του Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου τώρα θα μπορέσει να φύγει στον εφιάσμο. Όχι, θα δώσει την πάσα στον Ακριτόπουλο για να οργανώσει την τελευταία επίθεση του δευτερόλεπτου.
Ακριτόπουλο στην μπάλα. Θα πάρει το σκρίνο από Φανούλα, θα δώσει μπάλα στον Μούστο, που έχει σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχο, rebound για ακόμα μια φορά από τον Αλεξιάδη. Έχουμε... Team League του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ να είναι στο 24-19. Έχουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 24-19 υπέρ των Σαλόνικα All Stars. Και έχουμε επαναφορά τώρα για τους Άντρες Πετσόνια με το Φανούλα. Ο οποίος θα βρει στον Παπαδημητρίου. Καρανικόλας εκεί τελείως μόνος του. Προσπαθεί να μπει ο Αλεξιάδης, όμως θα το σταματήσει αντικανονικά. Και θα εκτελέσει για ακόμα μία φορά στο παιχνίδι δύο ελεύθερες βολές. Καρανικόλας έχει στοχή στην πρώτη βολή. Καρανικόλας έχει ψηφίσει και στη δεύτερη βολή, έχει το απόλυτο στις βολές. Γιαννούλης τώρα με την μπάλα. Εδώ στο Στρανδί, ο οποίος είναι εντελώς μόνος του, θα σουτάρει άστοχος όμως, rebound του Παπαδημητρίου. Κόρνη 24-21, υπέρ των All Stars, μειώσαν τα σουετσόνια στους τρεις. Ακριτόπιλος δίνει στον Καρανικόλα. Καρανικόλας θα αφήνει να δώσει το Φανούλα, ο Γιαννούλης θα κλέψει, θα δώσει όμως σε ενδιασμό στον Μιχαηλίδη, ο οποίος με ένα εύκολο lay-up θα κάνει το 26-21, θα διευρύνει για ακόμα μια φορά τη διαφορά. Ακριτόπουλος. Δώσει μπάλα στον Παπαδημητρίου. Στον Καρανικόλα. Καρανικόλας ψάχνει τις επιλογές του, θα πάρει τα βήματα, θα μπει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Καρανικόλα, ο οποίος θα κάνει το 26-23. Δεν αφήνουν οι Σιάτλ τους όλοι στα να ξεφύγουν στο σκορ. Ένα άστοχο καλάθι του Χριστοδούλου, με συγχωρείτε. Θα δώσει την ευκαιρία στα Σιάτλ του Πεψόνια. Μούστος ελεύθερος, θα κάνει το σούτ άστοχο, rebound του Καρανικόλα. Καρανικόλας θα δώσει το Μούστο, λάθος πάσα όμως Αλεξιάδης, θα κλέψει την μπάλα. Θα αφήσει να βγει στον εφηδιασμό Αλεξιάδης, θα βράζει πολύ όμορφα. Μια πάση του Γιαννούλη, ο οποίος όμως δεν θα βγει. Ο Παπαδημητρίου θα κλέψει. Ακριτόπουλο δίνει στον Καρανικόλα. Καρανικόλας θα πάρει τα βήματα, θα μπει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ από το Φρανδί. Και ο Καρανικόλας για ακόμα μία φορά θα πάει στη γραμμή των ελευθερών. Πρώτη βολή και πάλι εύστοχη για τον Καρανικόλα. Δεύτερη βολή άστοχη, είναι η πρώτη άστοχη βολή του Καρανικόλα στο παιχνίδι. Η διαφορά θα παραμείνει στις δύο πόντους. Μιχαλίδης σουτάρει για 3, άστοχο, πολύ όμορφο rebound του Αλεξιάδη. Θα παλέψουν εκεί για την μπάλα, τελικώς φορείς θα είναι ο Παπαδημητρίου. Θα ξανακλέψει όμως την μπάλα ο Χριστοδούλου, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Αλεξιάδη. Ο Αλεξιάδης θα περάσει μέχρι μέσα, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Καρανικόλα. Αλεξιάδης στην επαναφορά, δίνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλη στο Βαλβί και από εκεί στον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου ενάντια σε 4 άτομα, όμως θα κάνει βήματα. Για ένας μικρός κινητισμός εδώ πέρα. Και θα υπάρξει τεχνική ποινή στον Χριστοδούλου. Έχουμε μια αλλαγή για τους Σαλόνικα All Stars. Έξω ο Χριστοδούλου, ο οποίος δέχτηκε την τεχνική ποινή, θα μπει μέσα Λάχος. Καρανικόλας τώρα στη βολή.
χάσει τη βολή. Όμως έχουν κατοχή η Σιάτλη Σούπερ Ψώνια με τον Αγκριτόπουλο. Αγκριτόπουλος τώρα με την μπάλα. Θα δώσει τον Καρανικόλα. Καρανικόλας θα στάσει για τρεις. Καρανικόλας θα δώσει την μπάλα στο Φανούλα. Φανούλα σε περάσει πολύ όμως θα μετρώ το σκριν του Καρανικόλα. Αγκριτόπουλος δώσει την μπάλα στο Καρανικόλα. Καρανικόλας θα πάρει τα βήματα, θα περάσει μέχρι μέσα. Άστοχος, rebound του Αλεξιάδη. Ο οποίος θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Και έχουμε ακόμα μια τεχνική ποινή στον πάγκο των Σαλόνικα All Stars. Την οποία τεχνική ποινή θα εκτελέσει ο Παπαδημητρίου. Η οποία και αυτή η βολή θα είναι άστοχη, το σκορ θα παραμείνει 26-24. Τρανδίστορα, θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης και πάλι στο τρανδί, θα δώσει μια όμορφη πάση στο Γιαννούλη, ο οποίος θα βγει μόνος του. Θα διστάσει γιατί θα δώσει τον Βλάχο. Βλάχο σε ένα πολύ όμορφο σουτ. Άστοχο rebound του Αλεξιάδη. Ένα ακόμα rebound του Αλεξιάδη. Εδώ διαιτητής βεβαιώθηκε αν θα δεις είναι εντάξει με τον μικρό δοκασμό που τελικά είναι εντάξει και μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Γιαννούλης με την μπάλα. Θα δώσει στον Βλάχο. Βλάχο στο Γιαννούλη. Θα βγει μόνο στο Star για 3. Άστοχος rebound. Από κανέναν η μπάλα θα βγει έξω από τα χέρια του Αλεξιάδη και έτσι κατοχή θα έχουν τα Σούπερ Ψώνια. Μούστος θα κατεβάσει την μπάλα. Μούστος θα παίξει πολύ ωραία με τον Καρανικόλα στο σκριν και θα ευστοχίσει στο καλάθι. Θα κάνει το 26-26, 6-15 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα δώσει το Γιαννούλη που είναι μόνος του και θα ευστοχίσει στο δίποντο. Ξαναπάρουν τη διαφορά οι All Stars. Αγκριτόπουλος μια όμορφη πάσα στον Καρανικόλα η οποία όμως δεν θα είναι καλή. Και έτσι θα χαθεί ευκαιρία να ισοφαρίσουν για ακόμα μια φορά το παιχνίδι. Φραντής τώρα για τους All Stars. Θα περάσει ανάμεσα από δύο και θα κερδίσει το φάουλ από τον Αγκριτόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει κιόλας. Τελικά ο Αγκριτόπουλος σηκώνεται, δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός, μόνο ένα δυνατό χτύπημα. Και ο Αλεξιάδης έχει την επαναφορά για τους All Stars. Γιαννούλης. Μπορεί στο Φανδί, Φανδής. Στο Μιχαηλίδη, ο οποίος σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Rebound του Αλεξιάδη, ο οποίος ανενόχλητος θα κάνει το 30-26 και η διαφορά θα ξαναπάει στους 4 πόντους. Αλεξιάδη σου Ψώνια τώρα. Θέλει να δώσει την μπάλα στον Παπαδημητρίου. Ο Μιχαηλίδης όμως θα κλείσει την μπάλα. Θα δώσει μια όμορφα στο Γιαννούλη. Και θα κάνουν το 1-2 με τον Αλεξιάδη. Και έτσι για να μην σάει ευστοχή στο κανάλι και έχουμε το time out για τους All Star. Επανερχόμαστε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά από αυτό το time out των Σαλόνικα All Stars. Στην κατοχή τώρα ο Νταμπούρδης. Όμορφη πάσα στο πως για τον Αγκριτόπουλο, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ από τον Γκαλίνη. Και έχουμε τώρα επαναφορά για τους Seattle Super Ψώνια για ακόμα μια φορά με τον Νταμπούρδη. Πήγες 14 δευτερολέπτων, ο Μούστος θα περάσει πολύ ώρα τον αντιπαλό του και θα ευστοχίσει, θα κάνει το σκορ 32-26 και έχει το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Μούστος θα χάσει και αυτή τη βολή όμως θα πάρει το rebound. Κανείς δεν έκανε block out εκεί πέρα και ο Μούστος θα κερδίσει ακόμα ένα foul.
από τον Μοϊσάκο. Θα εκτελέσει ακόμα δύο ελεύθερες βολές. Έχει τη δυνατότητα να φέρει ξανά τη διαφορά στους δύο πόντους. Για να δούμε. Πότε πολύ εύστοχη. Δεύτερη βολή άστοχη, έχουν χάσει αρκετές βολές οι Seattle. Θα μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσει και ακόμα να περάσουν και στο σκορ. Γιαννούλης τώρα, όμορφο πάσο στο Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης θα χάσει το σουτ. Θα πάρει όμως το rebound και η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Ακριτόπουλου. Οπότε οι Όψας έχουν ακόμα μία ευκαιρία. Λάχος. Θα δώσει στον Μοϊσάκο, Μοϊσάκο στο Γιαννούλη. Γαλήνη, Γιαννούλης ακόμη μια φορά, Μοϊσάκος, Αλσάς για 3 ασυτάρι και είναι άστοχο, rebound του Βλάχου όμως. Γιαννούλης κάνει μια λάθος πάση, ο Ακριτόπουλος θα σου αφήσει να την κλέψει, το μόνο που θα καταφέρει όμως είναι να δώσει την επαναφορά στους All-Star. Γιαννούλης με την μπάλα, στον Μιχαηλίδη, Γαλήνης. Στον Γιαννούλη, ελεύθερος είναι η γωνία, που όμως είναι άστοχο. Φανούλας τώρα κλείνεται, θα κάνει μία λάθος πάσα, διότι κλείστηκε από τον Μοϊσάκο σε μία λάθος συνεννόηση εκεί με τον Ακριτόπουλο, του στήχησε αυτή την επίθεση. Καλήνης, δίνει στον Μιχαηλίδη. Γιαννούλης ψάξει την μπάλα στο πώς θα μπορέσει, Βλάχος. Λάχος θα δώσει την Καλίνη, Γιαννούλης θα πάρει το screen, θα σουτάρει, άστοχος, rebound του Μούστου. Μούστος. Μούστος Νταμπούδης. Νταμπούδης θα δώσει την μπάλα στο Φανούλα, όπως μια εκπληκτική πάσα στο Μούστο. Ο Μούστος όμως θα χάσει το καλάθι. Μιχαηλίδης θα δώσει να φύγει στον εφηδιασμό. Μιχαηλίδης θα δώσει πάσα στο Γιαννούλη, ο οποίος είναι μόνος στη γωνία. Θα δει το Μοϊσάκο και με ένα εκπληκτικό lay-up θα κάνει το σκορ. Mm. 34-29. Mm. Νταμπούδης θα δώσει την πάσα στο Μούστο, θα παίξει πολύ όμως το 1-2. Ο Νταμπούδης με το Μούστο και το σκορ θα πάει πάλι 34-31 με τη διαφορά στους 3 πόντους. 3 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Γιαννούλης τώρα. Γιαννούλης θα δώσει τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Νταμπούδη. Και έχουμε αλλαγές για τους Salonica All-Stars. Έξω ο Βλάχος και ο Καλίνης για να μπουν μέσα ο Λαφουράκης και ο Βραχνός. Γιαννούλης τώρα επαναφορά απ' έξω. Βραχνός. Πάρει το σκρίνο από τον Μοϊσάκο. Γιαννούλης, εδώ στο Μιχαηλίδη, παίζουν πολύ γρήγορα οι All-Stars. Γιαννούλης για 3, εύστοχος. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Γιαννούλη, το σκορ είναι 37-31. Νταμπούδης τώρα με την μπάλα. Νταμπούδης ψάχνει την μπάλα στο post. Ο Λαφράκτον θα κλέψει την μπάλα. Γιαννούλης τώρα, Γιαννούλης είναι σε ενθουσιασμό. Δείς ο Μιχαηλίδη θα παίξει πολύ όμορφα το 1-2 με το Γιαννούλη. Γιαννούλης θα χάσει όμως το layup. Το rebound από τον Παπαδημητρίου, όπως θα βγει και αυτό σε ενθουσιασμό, θα κάνει λάθος την πάσα. Βραχνός θα κλέψει και τώρα έχουμε Μιχαηλίδη. Δώσει την μπάλα στον Γιαννούλη. Γιαννούλης κλέψει όπως ο Μιχαηλίδη. Πολύ όμορφα 1-2 με το Γιαννούλη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μούστο. Και θα σουτάρει δύο ελεύθερες βολές. Έχουμε αλλαγές για τους All-Star. Έξω ο Μιχαηλίδης και ο Μοϊσάκος. Για να πει μέσα ο Αλεξιάδης και ο Χριστοδούλου. Γιαννούλης τώρα στις βολές. Έφεσε η πρώτη βολή. Thank you.
και έχουμε αλλαγή για τους Μπρουτσόνια. Έξω ο Μούσης, μέσα ο Παρανικόλας. Και δεύτερη βολή εύστοχη για τον Γιαννούλη, το σκορ είναι 39-31, 1-40 πριν από το τέλος. Παρανικόλας. Παρανικόλας, περάσει, θα κλειστεί από 2. Θα δώσει στο Φανούλα, κάνει τρίπλε, στο σουτάρι, άστοχο rebound, ένα ακόμα του Αλεξιάδη, ο οποίος θα δώσει μπάλα στο Γιαννούλη, Γιαννούλης τώρα. Δώσει την μπάλα στο Βραχνό. Βραχνός, πολύ όμορφη πάσα στο Χριστοδούλου και ακόμα πιο όμορφη πάσα στον Αλεξιάδη, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Χριστοδούλου όμως θα πάρει το rebound και αν είναι ενόχλητος, θα κάνει το 41-31, πρώτη φορά η διαφορά. Στους 10 πόντους, πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο. Ένα λεπτό πριν από το τέλος τώρα. Για να δούμε. Νταμπούδης. Δώσε την μπάλα στον Καρανικόλα. Καρανικόλας, θα δώσει την μπάλα στον Ανκριτόπουλο. Θα κλέψει όμως ο ταχύτατος Γιαννούλης, ο οποίος θα βγει στον ενδιασμό και θα κάνει ένα εύκολο lay-up. Θα κάνει το σκορ 43-31 και έχουμε time-out από τους Seattle Supersonics. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά το time out των Seattle Supersonics. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Νταμπούδη να κατεβάζει για τα Supersonics. Νταμπούδη παίρνει πολύ όμορφα το screen από τον Καρανικόλα. Προσπαθεί να δει την πάσα στον Μούστο. Ο Χρυσοδούλου όμως θα πετάξει την μπάλα εκτός και έτσι έχει μια δεύτερη ευκαιρία τα Supersonics. Ακριτόπουλος θα διστάσει για το σουτ, θα μπει μέχρι μέσα, θα στάρει εύστοχο. 43-33 και πάλι διαφορά στους 10, 20 δευτερόλεπτα για τους All-Star. Γιαννούλης θα δώσει το Χρυσοδούλου. Ξοβούλου και πάλι στο Γιαννούλη, ο οποίος είναι μόνος, ο στάρ για 3, άστοχος, rebound του Μούστου. Τρέχει στο γήπεδο, θα σουτάρει και το καλά θα είναι άστοχο. 43-33, επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη περίοδο. Και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο αυτού του πολύ όμορφου παιχνιδιού. Σκορ είναι 43-33. Υπέρ των All Stars. Βραχνός τώρα με την μπάλα. Θα δώσει το Φρανδίο που θα χάσει το καλάθι. Καρανικόλας στο rebound. Θα δώσει πάνω στο Γιάννη. Γιάννης θα χάσει για λίγο. Θα δώσει πάνω στο Μούστο που θα περάσει πολύ όμορφα, θα κερδίσει το φάουλ. Και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή εύστοχη. Να ξεκινήσω, λέει, παίζω. Δεύτερη βολή άστοχη, όμως οι παίκτες θα μπουν λίγο πιο νωρίς μέσα και έτσι η καμπιστή θα είναι ούτως ή άλλως για τους Σαλόνικα All-Stars. Βραχνός τώρα με την μπάλα, Βραχνός στο Λαθουράκι, Λαθουράκι στο Χριστοδούλου, ο οποίος ζυγίζει τις επιλογές του. Πάει λίγο να χάσει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα στο Φρανδί, ο οποίος στάρει άστοχος όμως. Rebound του Ακριτόπουλου, ο οποίος θα δώσει τον Καρανικόλα. Καρανικόλας. Η Έτζερ, ο Μιχαηλίδη, θα δώσει τον Μούστο. Ακριτόπουλος. Ακριτόπουλος στο στάρι από πολύ μακριά. Ένα φιλόδοξο αρκετά σουτ, το οποίο όμως θα είναι άστοχο. Βραχνός τώρα για τους Σαλόνικα All-Stars. Λαφουράκης. Να δώσει μια πάση στο Μιχαηλίδη, η οποία όμως δεν θα είναι καλή. Φραντής στο Βραχνό. Ενώ θα περάσει μέχρι μέσα, θα δώσει μια πάση στον Βραχνό, αλλά νωρίτερα στη φάση
Ο Βραχνός θα κερδίσει. Θα κερδίσει το φάουλ. Και έτσι έχουμε επαναφορά απ' έξω για τους All-Stars. Λαφουράκης, δίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης όμως πάει στο Χρυσοδούλο, ο οποίος θα σηκωθεί. Άστοχος όμως. Διότι ο Καρανικόλας θα το σταματήσει αντικανονικά και έτσι ο Χρυσοδούλος θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Χρυσοδούλου, πρώτη βολή, άστοχη. Σκορ παραμένει όπως είναι. Και η δεύτερη βολή άστοχη, το σκορ παραμένει 43-34. Όμως ο Χρυσοδούλου ανενόχλητος θα πάρει αυτό το rebound. Θα δώσει την πάρα στο Μιχαηλίδη, ο οποίος θα ευστοχήσει για ακόμα μια φορά από τη γραμμή των τριών πόντων. Σκορ θα πάει 45-34. Οι όλοι βλέπουμε ξεφεύγουν σιγά σιγά στο σκορ. Στους Πεψόνια δεν μπορούν να αντιδράσουν κάπως όλη αυτή την πίεση. Βλέπουμε εδώ πέρα πως πιέζουν οι All Stars. Τους παίχτες στο Σιάτλ. Ο Γιάννης όμως θα καταφέρει να πάρει ένα φάουλ και έτσι έχουμε παραφορά απ' έξω με τον Καρανικόλα. Κανονικός αυτός θα δώσει την μπάλα στο Φανούλα. Θα κλαπεί όμως από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο Φρανδί. Φρανδής, Λαθουράκης, Βραχνός και πηγαίνουν σε οργανωμένη επίθεση όλοι. Φρανδής. Μιχαηλίδης, στάζ για τρεις, δίνεις Φρανδί. Όμορφο passing game από τους All Stars. Χρυσοδούλου θα περάσει όμορφα. Δεν θα τελειώσει όμως η φάση. Καρανικόλας θα πάρει το rebound. Καρανικόλας προσπάθησε να δώσει για ακόμα μια φορά την μπάλα στον Γιάννη, όμως αποπέσει σε λάθος και μένα σε βήματα. Και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Θα μπει μέσα ο Νταμπούδης για τους Άντρες Πεψόνια. Ενώ για τους Θεσσαλονίκη All-Stars. Θα μπει μέσα ο Βλάχος. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Βραχνός τώρα με την μπάλα. Βραχνός δίνει στο Λαφουράκη. Λαφουράκη θα δώσει την μπάλα στο Βλάχο. Ακριτόπουλος όμως θα κλέψει. Ακριτόπουλος θα πάρει τα βήματα αλλά θα δεχτεί το φάουλ από το Λαφουράκη. Πολύ πολύ εύστοχη. Θέλει τη διαφορά ξανά στους 10. Δεύτερη βολή και αυτή η εύστοχη. Η διαφορά μετά από αρκετή ώρα θα πέσει. Από τον διψή καρθμό. Λαφουράκης τώρα με την άλλη. Μιχαηλίδης όμως πάσα μέσα στον Χρυσοδούλο, ο οποίος θα χάσει. Βλάχος με Καρανικόλα μάχονται για το rebound και έχουν τον τζάμπολ. Και έτσι η μπάλα πηγαίνει στα Σιάτλ του Ψωνιά. Ακριτόπουλος με την μπάλα, θα προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Θα κάνει βήματα. Θα λύσει μια ακόμα ευκαιρία για να μειώσουν όσο περισσότερο μπορούν η Σιάτλ. Βραχνός τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Μιχαηλίδη. Λαθουράκης. Προς την πάρα στο Βλάχο, ο οποίος σουτάρει ένα πολύ όμορφο
σουτ και θα κάνει το σκορ 47-36, 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ακριτόπουλος θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη, ο οποίος σουτάρει άστοχο σε rebound του Μιχαηλίδη, ο οποίος προσπαθεί να βγει στον εφηδιασμό. Θα δώσει μια όμορφη πάσα στο Βλάχο, ο οποίος όμως δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και έχουμε time out από τους Ιάντρους Σούπερ Ψώνια, επιστρέφουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά από αυτό το time out των Σιάτλ Σούπερ Ψώνια. Οι οποίοι προσπαθούν πάση θυσία να κατεβάσουν έστω και λίγο τη διαφορά για να έχουν ελπίδες νίκης. Σκορ είναι 47-36 με 5,5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Και είναι ο Παπαδημητρίου με την μπάλα. Είναι σαν Κριτόπουλα, Κριτόπουλος θα περάσει πολύ όμορφα, θα κάνει ένα σουτ το οποίο θα είναι εύστοχο. Θα κάνει το 47-38. Η διαφορά θα πέσει και πάλι κάτω από τη 10. Γιαννούλης τώρα με την μπάλα, θα δώσει το Λαχουράκι. Το Λαχουράκι θα δώσει να δώσει την μπάλα στο Χρυστοδούλου. Χρυστοδούλου θα κάνει το σουτ άστοχο. Rebound του Ακριτόπουλου. Παπαδημητρίου τώρα με την μπάλα κατεβάζει. Θα πάρει τα βήματα, θα δώσει τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου θα δώσει τον Ακριτόπουλο, ο Μιχαηλίδης όμως θα κλέψει την μπάλα. Θα βγει σε εμφυλιασμό, θα δώσει τον Γιαννούλη. Γιαννούλη θα πάρει πολύ όμορφα τα βήματα, θα κάνει το lay-up το οποίο θα είναι άστοχο. Rebound του Παπαδημητρίου. Θα θέλει και αυτό να τρέξει στο γήπεδο. Θα πάρει και αυτό τα βήματα, θα κάνει τσούρκι το οποίο θα είναι εύστοχο. 47-40, η διαφορά στους 7. Μιχαηλίδης θέλει ακόμα μια φορά να τρέξουν το γήπεδο ή Σαλόνικα All Stars. Λασουράκης. Γιαννούλης, θα δώσω τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσω τον Γιαννούλη, Γιαννούλης στάρ για 3. Θα είναι εύστοχος, κάνει το 50-40, θα στείλει ξανά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Μούστος, θα δοκιμάσει τους 3 πόντων, το οποίο θα είναι άστοχο όμως. Μακρινό rebound του Γιαννούλη, ο οποίος θα τρέξει σε εφηδιασμό. Θα δώσει μια κακή πάση στον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα κάνει το λάθος. Ακριτίδης τώρα, δίνει την μπάλα στον Μούστο. Μούστος θα πάρει τα βήματα, θα κάνει το σουτ άστοχο, rebound του Χρυστοδούλου, ο οποίος θα τρέξει και αυτός το γήπεδο. Μιχαηλίδης θα δώσει τον Γιαννούλη. Γιαννούλη στο λαθουράκι, ο οποίος είναι ελεύθερος για 3 σουτάρι, άστοχος. Νταβούδης τώρα με την μπάλα δίνει στον Μούστο. Μούστος θα πάρει το φάουλ από τον Γιαννούλη και έχουμε αλλαγές για τους Σαλόνικα All Stars. Θα βγει ο Λαφουράκης και ο Χρυστοδούλου. Για να μπει μέσα ο Μωυσάκος και ο Φραντζής. Και έχουμε τώρα 2 ελεύθερες βολές για τον Μούστο. Πρώτη βολή εύστοχη. Δεύτερη βολή όμως είναι άστοχη. Το σκορ θα παραμείνει 50-41. Μωυσάκος τώρα με την μπάλα. Παραμιζού του καταδιώκει. Μιχαηλίδης τώρα, θα δώσει το Φραμβή. Φραμβής με ένα πολύ όμορφο πουλά που θα κάνει το 52-41. Και πάλι διαφορά πάνω από τις 10, πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Ιάλους του Ψώνια, αλλά για να δούμε. Παδημητρίου. Παδημητρίου, δίνει στον Μούστο. Μούστος θα πάρει τα βήματα, θα κάνει το lay-up το οποίο θα είναι εύστοχο. Σε 9. Μιχαηλίδης θα δώσει μια πανέμορφη πάση για το Φραντή, η οποία όμως θα κοπεί από τον Ακριτόπουλο. Το Μούστος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους Σιάτλ.
Ούστος, θα περάσει πολύ όμορφα μέχρι μέσα, θα κάνει το λέει αυτό που είχαν άστοχο. Μακρινό rebound του Φρανδί, θα να τρέξει το γήπεδο και θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Και έχουμε time out από τους Σαλόνικα All-Stars, επιστρέφουμε λίγο. Και επανερχόμαστε με την επίθεση των Σαλόνικα All-Stars. Αρκετές αλλαγές. Στην πεντάδα, Φρανδίς, Γιαννούλης. Δεν μου χαλίζει. Ο Καλίνης πήγε να κάνει μια πάσα μέσα στο Μολυσάκο. Ο οποίος θα κλαπεί από τον Ακριτόπουλο. Και έτσι έχουμε πάλι επαναφορά για τους All-Stars. Γιαννούλης, Φρανδί. Φρανδίς, All-Star για 3, άστοχος. Και η μπάλα για τους Seattle με 1,5 λεπτό να απομένουν. Παπαδημητρίου τώρα με την μπάλα. Μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο Seattle. Θα δώσω τον Ακριτόπουλο, θα πιέσουν πάρα πολύ όμορφα εδώ οι All-Star και θα καταφέρουν να κλέψουν την μπάλα. Ακόμη αλλαγή για τους All-Star, θα βγει έξω ο Μιχαηλίδης για πιο Χρυστοδούλου. Μολυσάκος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Δώσε το Φρανδί. Φρανδί στη γωνία για τον Γιαννούλη. Γιαννούλη, θα δει στο post το Φρανδί. Ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Μολυσάκο. Εξαιρετική προσποίηση, θα μπει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει. Rebound όμως του Καλίνη. Χρυστοδούλου. Πάρει τα βήματα. Μια πολύ όμορφη κίνηση θα κάνει το 54-43. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ακριτόπουλος τώρα με την μπάλα. Δώσε τον Παπαδημητρίου. Και εκείνος τον Νταμπούδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Έχει βολή εύστοχη. Σκορ είναι 54-44 και πάλι στους 10 πόντους. Σάκος εδώ στον Καλίνη, Γιαννούλης, Φρανδί, ωραίο passing game και έχουμε 3 δευτερόλεπτα από το Χρυστοδούλου. Και έχουμε τελευταία επίθεση τώρα για τους Ιάτρους Κοτσόνια, τον Ταμπούδη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα, χάσει την μπάλα. Γιαννούλης θα κλέψει, θα περάσει πολύ όμορφα, θα σταθεί, θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound του Φρανδί. Ξαναδώσει τον Γιαννούλη, ο οποίος θα ξανασουτάρει για 3. Κάνει και αυτό άστοχο. Rebound του Φανούλα. Και το παιχνίδι θα τελειώσει με το σκορ 54-44, νικητές οι Seattle Supersonics. Οι All-Star, δυσκολεύονται.